Μπαρούτι μυρίζει το σκηνικό εν ώψη της Ελληνογερμανικής συνέλευσης στη Χερσόνησο στις αρχές Νοεμβρίου. Το γεγονός ότι από αυτή λείπει εντελώς το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων έχει προκαλέσει οργή, με τα ψηφίσματα μαρτυρικών δήμων να διαδέχονται το ένα το άλλο. Επί 7 χρόνια συζητάμε και δεν τέθηκε το θέμα. Το θέμα, όχι διεκδίκησης, ότι η αυτοδιοίκηση θα μας ενημέρωσης και να αποκτήσουμε συμμάχους. Είναι κακό να έχουμε συμμάχους. Ο Παύλος Μπαρυτάκης, δήμαρχος της Βιάνου, στην εκπομπή Direct της Κρήτη TV, δεν έκρυψε την οργή του για αυτή την υπόθεση, ζητώντας από τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ως συνδιοργανωτής και με την περιφέρεια Κρήτης, να εντάξει μέσα στα θέματα την ενημέρωση των Γερμανών αυτοδιοικητικών για τις γερμανικές αποζημιώσεις, κάτι που δεν προβλέπεται, όπως τόνισε ο κ. Μεστοράκης, που εξήγησε ότι είναι ένα εθνικό θέμα, όπως άλλα που δεν έχουν συζητηθεί σε αυτές τις συνελεύσεις. Είναι στην του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής σε τέτοιο επίπεδο, είναι κρίμα και αδικείται, θεωρώ, να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί και να υποβαθμιστεί από τη διαμαρτυρία μιας ομάδας ανθρώπων. Είστε μια ομάδα ανθρώπων, κύριε Μπαρυτάκη. Έτσι νιώθετε? Αυτό είναι λάθος του Γιάννη. Δεν εννοώ είναι, σε επίπεδο... Πρέπει να πούμε, δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων. Είναι πολλά εκατομμύρια Έλληνες που είναι συντεταγμένοι σε αυτόν τον εθνικό σκοπό. Είμαστε αντίθετοι από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη ελληνογερμανική συνέλευση και δεν βρίσκομαι το λόγο, δεν υπάρχει ούτε ελληνογαλλική, ούτε ελληνοβρετανική, ούτε ελληνοϊταλική συνέλευση. Και λέμε γιατί μόνο ελληνογερμανική. Ο Δήμαρχος Βιάνου κάλεσε τον Δήμαρχο Χερσονήσου να βρεθούν ως φιλοξενούμενοι όλοι οι συμμετέχοντες στη Βιάνου για να δουν από κοντά το μνημείο, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, αλλά και να ενημερωθούν για το τι πραγματικά έγινε στην περιοχή τους. Αν το βάζαμε σε αυτή τη διάσταση, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα, με ζητήματα οικονομικής πολιτικής που ακόμα είναι ανοιχτά για τη χώρα μας. Αν και έχουμε βγει και έχουμε γυρίσει τη σελίδα των μνημονίων και εμπλέκεται κατά πολύ η Γερμανία, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, το θέμα της υποδοχής, η επιστροφή των προσφύγων, που και αυτό μπαίνει μέχρι με ένα σημείο και μια διάσταση. Δεν μπαίνει στο σύνολό του. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμερο του Νοέμβρη, με τον Δήμαρχο Βιάνου πάντως να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν όχι ως προσκεκλημένοι στην συνέλευση αυτή. Κοιτάξτε, παρουσία θα το δούμε. Θα εξαρτηθεί. Καταρχήν υπάρχει το ψήφισμα και θα υπάρχει και από το Δημοτικό μας Συμβούλιο μια αντίστοιχη προσπάθεια που θα ζητούμε να ακυρωθεί η συνέλευση. Εμείς ζητάμε θέμα ότι δεν νομίζω ότι συμφέρει αυτή την περίοδο να γίνει στην Κρήτη κάτι τέτοιο. Θα ζητήσουμε λοιπόν και από το Χερσόνησο να αναθεωρήσει τη στάση της και από εκεί πέρα να δούμε, να συνταχθούμε όλοι μαζί, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα συνέδρια καλό είναι και από την πρώτη στιγμή έπρεπε να έχει αναδειχθεί. Δεν ξέρω τι έχουμε να κρύψουμε την ιστορία μας.